καλεσμένοι στο στούντιο της Κρήτη TV είναι ο κύριος Νίκος Καλογερής, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη η ζωή μας, του κύριου Αρναουτάκη. Δίπλα του ο κύριος Φώτης Κοκοτός, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Κρήτη, η Κρήτη μπροστά, με τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα και στους δυο σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κοκοτέ. Παρακαλώ. Γιατί θέλετε να γίνετε περιφερειακό σύμβουλο και γιατί συστρατευτήκατε με τον κύριο Μαρκογιαννάκη? Ο κύριος Μαρκογιαννάκης με ζήτησε να κατέβω στο συνδυασμό και χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο, μάλιστα, ένα βράδυ. Είναι συμπαθέστατος. Εγώ τον γνώρισα εκείνο το βράδυ. Μερικά χρόνια μικρότερός μου. Και εντάξει, τα βρήκαμε αμέσως. Ο άνθρωπος ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς να το κάνει, φαίνεται στο βλέμμα του. Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ανθρώπους στην καριέρα μου, έχουμε πολλές δουλειές. Φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από δουλειά και μπορεί να την κάνει, να τη φέρει πέρας. Άρα οπότε, θεωρείτε πέρα... δηλαδή ότι είναι ένα νέο πρόσωπο το οποίο μπορεί να φέρει την πολυπόθητη ανανέωση? Κοιτάξτε, εγώ έπρεπε να εμπιστευτώ τον άνθρωπο που ηγείται. Mm-hmm. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εδώ φτιάχνουμε μια ομάδα η οποία έχει έναν ηγέτη. Η ομάδα θα εργαστεί υπό αυτόν. Mm-hmm. Εγώ έπρεπε να ξέρω ότι ο άνθρωπος πίσω από τον οποίο θα σταθώ είναι ο άνθρωπος τον οποίο μπορώ να εμπιστευτώ και θα μου δώσει δουλειά να κάνω. Και ότι αυτή τη δουλειά θα την κάνουμε ως ομάδα, αλλά ξέρουμε πάντα ανά πάσα στιγμή ότι αυτός που είναι ηγέτης ξέρει να μας διορθώνει και να μας δίνει κατευθύνσεις. Από την κουβέντα που έκανα λοιπόν με τον κύριο Μαρκογιαννάκη, έτσι πως γνωριστήκαμε, πίστηκα ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ φέρνω στην ομάδα τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα. Αλλά το σημαντικό είναι ο ηγέτης. Τώρα, κύριε Καλογερή, πώς κρίνετε το έργο της νυν περιφερειακής αρχής και αν είστε ικανοποιημένος σε ό,τι αφορά το δικό σας κομμάτι, έτσι σε μία πρώτη αποτίμηση της δουλειάς που έχει γίνει, αξιολόγηση, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι? Ναι. Θα έλεγα ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι τυχαία δηλαδή ότι μετά από δύο θητείες η αποδοχή του Σάουτα Ρεωτάκη αντί να μειώνεται, μπορεί να πω ότι αυξάνεται. Αυτό δεν το βρίσκεται πάντα πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι συνηθισμένο. Δουλέψαμε πάρα πολύ για την Κρήτη όλο αυτό το διάστημα. Εγώ είμαι κοντά του τα τελευταία 8,5 χρόνια σχεδόν αδιάλειπτα, το συζητώ. Και τον έχω ζήσει από κοντά. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει και αγαπάει και τον κόσμο γενικά και το σέβεται απόλυτα αυτό που κάνει, την αποστολή που έχει. Μπορώ να πω ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, την ιστορία της μάλλον, η Κρήτη είναι ενωμένη όσον αφορά τις διεκδικήσεις της για διάφορα θέματα. Δηλαδή, έχουμε ενώσει δυνάμεις και δεν έχουμε το παλιό σκηνικό που ένας θεωρούσε αντίπαλο τον άλλο και διαγωνιζόταν τα ίδια πράγματα προς τέρψη του κεντρικού κράτους. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια δύναμη ενότητας και η οποία θεωρώ ότι έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Μιλάει το έργο μας. Και δεν είναι τυχαία και αυτή η αποδοχή που έχει αυτή τη στιγμή ο Περιφερειάρχης και η ομάδα του. Πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από την πρώτη Κυριακή? Χωρίς να θέλω να φανώ χαλαζονικός ή υπεραισιόδοξος, νομίζω ότι ναι, θα τελειώσει από την πρώτη Κυριακή. Μπορεί και ο κύριος Κοκοτός να έχει μια άλλη άποψη, αλλά είναι θεμητό. Κύριε Κοκοτέ, εσείς? Αντίθετη άποψη, πιστεύω ότι θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή και πιστεύω ότι ο κύριος Μαρκογιαννάκης θα πείσει με το νέο αίμα που φέρνει. Το νέο πρόσωπο, το νέο όραμα και το γεγονός ότι εμείς αντίθετα νομίζω έχουμε πείσει τον κόσμο ότι εγώ ψηφοφόρος του κύριου Αρναουτάκη ήμουνα. Αλλά από το έργο του κρίνω ότι είναι ανεπαρκής πλέον. Ότι έχει κουραστεί και ότι δεν μπορεί να παραγάγει το έργο το οποίο περίμενα από αυτόν. Τον ξέρω κι εγώ τον κύριο Αρναουτάκη πολλά χρόνια. Είναι κατώτερος των περιστάσεων. Πλέον. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται, ταξιδεύει πάρα πολύ, θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε την πολιτική της νυν περιφερειακής αρχής στον τομέα αυτό του τουρισμού. Έχω μιλήσει εκτενώς με τον κύριο Βαμιεδάκη, ο οποίος είναι φίλος, συνάδελφος, ξενοδόχος και έχει αναλάβει αυτό το θέμα. Το έχω επισημάνει πολλάκις ότι ξοδεύουν λεφτά χωρίς ποτέ να υπάρχει ένας προϋπολογισμός, ένας απολογισμός, όπως θα κάνουμε σε επιχειρήσεις μας, να ξέρουμε καταρχήν τι μετράμε, ποιους στόχους έχουμε και αν τους πετυχαίνουμε ή όχι. Όταν παίρνω τηλέφωνο της υπηρεσίας να μου πούνε ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Ψάχνω στα ΦΕΚ. Έχω κατεβάσει και έχω διαβάσει το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το περιφερειακό σχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Για τον τουρισμό δεν υπάρχει. Και ξέρετε, είμαι στο ΔΣ της Marketing Greece. Έχουμε φτιάξει εμείς στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης για 5 περιφέρειες της Ελλάδος. Η Κρήτη, με την οποία συζητάμε, ποτέ δεν έχει ζητήσει να κάνουμε στρατηγικό σχεδιασμό. Ούτε τον έχει κάνει η ίδια για τον τουρισμό. Απλώς ξοδεύουν λεφτά.
χωρίς όμως να υπάρχει απολογισμός για το πού πηγαίνουν. Εμείς σε κάθε μας δράση στη Marketing Greece έχουμε απολογισμό. Έχουμε KPIs που λένε Key Performance Indexes. Έχουμε συγκεκριμένους δείκτες και μετράμε. Πώς θα κάνεις management αν δεν μετράς? Αυτό είναι το πρόβλημά μου και με τον κύριο Αρναουτάκη. Ότι βολεύτηκε στην καρέκλα. Και τελικά απλώς μοιράζει διχιλιαρικάκια και πεντοχιλιαρικάκια για να κρατάει τον κόσμο ευχαριστημένο. Και ίσως ο κόσμος απλώς αυτό να θέλει. Αλλά επειδή εγώ έχω πολύ ψηλά τον πήχη, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε μια νέα ομάδα και φέρνουμε νέες ιδέες. Κύριε Καλογέρη, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Καταρχήν, νομίζω ότι τα αποτελέσματα στον τουρισμό, τα οποία δεν θέλω να τα πιστωθούμε εμείς στο 100%, διότι είναι πολλοί άνθρωποι που συμβάλλουν σε αυτό και κάνουν είτε μαζί μας συγκροτημένες δράσεις, είτε ήδη ανεξάρτητες δράσεις, είναι, θα έλεγα, εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και ο κ. Παμιαδάκης που ανέφερε, ο κ. Κοκοτός, το πάει καλά, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο τομέα. Εμείς, σαν Κρήτη, έχουμε και κάποιες, έχουμε σχεδιασμό ουσιαστικά, ο οποίος μπορεί να φαίνεται από αυτή τη στιγμή να μην φαίνεται σαν υπό ενιαία μορφή, αλλά για παράδειγμα, η δράση που κάναμε για την επιμίξη της τουριστικής περίοδου, η δράση που κάναμε για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, για να αλλάξουμε λίγο, να πάμε σε άλλες κατηγορίες τουρισμού, όπως λέει και το Εθνικό Σχέδιο για τον Τουρισμό. Να πάμε δηλαδή σε εναρκτικές μορφές τουρισμού, που η Κρήτη έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Να ξεφύγουμε δηλαδή από το μπούκωμα των εκατομμυρίων τουριστών του τριμήνου Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, να αποκτήσουμε μια περίοδο τουλάχιστον 7-8 μηνών, την οποία σιγά σιγά την κατακτούμε, με ωφέλη και προς την ενδοχώρα, όχι μόνο προς τις μεγάλες παραλιακές μονάδες, αλλά και προς τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες έχουν πράγματα να δείξουν, για ανθρώπους που ενδιαφέρονται δηλαδή να γνωρίσουν την ενδοχώρα, τον πολιτισμό μας, τα προϊόντα μας, τα φαγητά μας κλπ. Να πάρουν εμπειρίες δηλαδή από την Κρήτη, που θα έλεγα ότι αυτή είναι και η καλύτερη μέθοδος διαφήμισης. Ανοίγουμε σιγά σιγά τέτοιους δρόμους. Σχεδιάζουμε μονοπάτια, περιπατικές διαδρομές, ορειπατικές διαδρομές και όλα αυτά σχετικά. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα, κύριε Κοκοτέ, για εσάς προσωπικά ο πήχης που είναι, με τι θα είστε ικανοποιημένος? Εννοείτε εκλογικά? Ναι, με το να εκλεγείτε, με το να διαγράψετε, να συγκεντρώσετε ένα καλό αριθμό, ένα καλό ποσοστό. Όχι, όχι. Κοιτάξτε. Όταν κλήθηκα να συμμετάσω στην ομάδα του κ. Μαρκογιαννάκη, κατέστη σαφές ότι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Και ότι θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για την Κρήτη. Mm-hmm. Το αν θα εκλεγώ προσωπικά δεν με απασχολεί, γιατί δουλειά έχω, δόξα τω Θεώ δηλαδή, και την άλλη μέρα θα επιστρέψω στις δουλειές μου. Αν εκλεγώ, φυσικά, θα πρέπει να παραμερίσω τις δουλειές μου για να βάλουμε μπρος την ομάδα και να κάνουμε τη δουλειά την οποία θα μου ανατεθεί. Αλλά παρόλα αυτά, αν εκλεγεί, ας πούμε, ο κ. Μενεγάκης από τον Άγιο Νικόλαο ή ο κύριος Γιακουμάκης από την Ιερά Πέτρα, εγώ θα συνεργαστώ εκτενώς μαζί τους. Είναι καταπληκτικοί υποψήφοι όλοι τους. Οπότε θα χρειαστούν τη βοήθειά μου στον τουρισμό, γιατί αν δεν έχουμε από το Λασίθι έναν από τους 3-4 όσοι εκλεγούν που να εξειδικεύεται στον τουρισμό, θα χρειαστούν μια βοήθεια. Mm-hmm. Εκεί μπορώ να τους βοηθήσω εγώ. Το σημαντικό είναι η δουλειά. Το σημαντικό είναι το έργο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Το αν θα εκλεγούμε προσωπικά, εμένα δεν με απασχολεί. Επειδή αυτό με ρωτήσατε. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Καλογερή, επειδή έχετε μια σημαντική εμπειρία, θέλω λίγο, έστω και τηλεγραφικά, στο στενό τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε, να κάνουμε μια αναφορά στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι των ενεργειακών δηλαδή, διότι η Κρήτη πρωταγωνιστεί ήδη. Αρχίζουμε, το βλέπουμε. Σας έχω ακούσει βέβαια να λέτε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών, το οποίο αφορά κυρίως τα Υπουργεία, διακρατικές συμφωνίες και όλα τα συναφή. Ωστόσο, η περιφέρεια δεν πρέπει να έχει έναν σχεδιασμό, να έχει λόγο. Σε τι ακριβώς? Στα ενεργειακά, στο κομμάτι που αφορά τα ενεργειακά. Στα ενεργειακά, μια που το θίξατε, έχουμε λόγο. Mm-hmm. Αλλά βέβαια σε κάποια πλαίσια που μπορούμε να μας ακούσουν κιόλας. Διότι πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για τη διπλή διασύνδεση. Πρόσφατα είδατε ότι υπογράφηκε η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη μικρή διασύνδεση στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μελέτη για τη μεγάλη διασύνδεση, το μεγάλο καλώδιο Αττικής Κορακιάς, το οποίο μας λέει μας διασφαλίζει ενεργειακά για πολλές δεκαετίες, θα έλεγα. Και όχι μόνο μας διασφαλίζει ενεργειακά, ουσιαστικά κλείνει εντός εισαγωγικών, βάζει τη γωνία, τις τρεις μεγάλες θερμικές μονάδες αυτή τη στιγμή, τις οποίες εξαρτώμαστε ενεργειακά. Και οι οποίες βέβαια ρυπαίνουν εξαιρετικά την ατμόσφαιρα. Επομένως, πιάνουμε στόχους σύμφωνα με τις επιταγές και τις εθνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές. Ανοίγονται προοπτικές και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν υπήρχαν ως τώρα. Και βέβαια, όχι για τα κολοσσία αυτά σχέδια που έχουμε δει πάνω σε κάθε ορεινό όγκο του νησιού μας, αλλά λογισμένες προτάσεις με
παραγωγή αποκεντρωμένη και διάσπαρτη, όπως τη θέλει και αυτός που χειρίζεται το ενεργειακό το σύστημα της Κρήτης. Και βέβαια και με χρήση των σύγχρονων εργαλείων που υπάρχουν, του net metering, του ενεργειακού συμψηφισμού και των ενεργειακών κοινοτήτων. Θέλω όμως να απαντήσω λίγο στον κύριο Κοκοτό, ότι, γιατί μου κάνει την ίδια ερώτηση και στο ραδιόφωνο το πρωί, αν ο κ. Σταματάκης είναι κουρασμένος. Και είπα, γιατί το είχε πει και ο κ. Μακογιαννάκης, ότι είναι κουρασμένος πια και προσέφερε όταν προσφέρει. Εγώ θα έλεγα στους νέους ανθρώπους ότι αν ακολουθήσουν τον Αρναουτάκη τρεις μέρες, φαντάζομαι θα θέλουν τουλάχιστον ένα δεκαήμερο ξεκούρασης. Το πρόγραμμά του είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πιεσμένο, γιατί αυτό το αγαπάει αυτό που κάνει, γι' αυτό το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Δουλεύει 17 και 18 ώρες τη μέρα πολλές φορές. Μπορεί να πεταχθεί στην Αθήνα να κάνει μια συνάντηση στο Υπουργείο για να διεκδικήσει κάτι το οποίο πρέπει να πάει και να έχει προσωπική παρουσία γιατί έχει καλές επαφές και να ξαναγυρίσει να συνεχίσει το ραντεβού του και τις υπηρεσίες του μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν είναι κουρασμένος, μακάρι να είχαμε κι άλλους τέτοιους κουρασμένους και ελπίζω να συνεχίσει με τη διαζέστη. Όπως ελπίζω να έχουμε τον ίδιο κύριο Κοκοτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτως ή άλλως. Εμείς συνεργαζόμαστε και με τις υπόλοιπες παρατάξεις να έχετε υπόψη σας. Αν έχετε διάθεση να βοηθήσετε, μπορείτε να βοηθήσετε. Ξέρω, κύριε Μαρκογιαννάκη, ότι ναι, υπάρχει καλή συνεργασία. Γενικά, όλοι για την Κρήτη δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Αυτό είναι σαφές. Σημαντικό. Η εκ νέου εκλογή σας τι θα σημαίνει για εσάς προσωπικά και πείτε μας ένα δικό σας στόχο που θέλετε να υλοποιήσετε ή να ολοκληρώσετε, αν δεν έχετε καταφέρει να τον ολοκληρώσετε. Εμείς πήγαμε εξαιρετικά όσον αφορά τις δομές περιβάλλοντος. Διότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και μιλάμε τώρα δομές περιβάλλοντος σε ένα νησί που δέχεται μεγάλη πίεση από τον τουρισμό το καλοκαίρι, εποχική πίεση, και έχουμε υπερπαραγωγή αποβλήτων, είτε υγρών αποβλήτων είτε στερών αποβλήτων. Η διαχείριση αυτών λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξή του. Παρεμπιπτόντως, επειδή διάβασα όλο και τις 325 σελίδες του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Κρήτης, για τα σκουπίδια που λέμε, για τα απορρίμματα, πρέπει να σας πω ότι η περιφέρεια απέχει παρασάγκας από το να πετύχει τους στόχους που η ίδια έχει θέσει στον στρατηγικό σχεδιασμό. Να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό, αστείο παράδειγμα. Στο Λασίθι, υποτίθεται ότι θα φτιάξουμε 500 κομποστοποιητές στο Δήμο Αγίου Νικολάου μέχρι φέτος, το 2019. Μηδέν στη Σιτία, μηδέν στην Ιερά Πέτρα και μηδέν στο Οροπέδιο. Που στη Σιτία έχουν, όπως ξέρετε, θερμοκήπια, στο Οροπέδιο είναι γεωργικό και ούτω καθεξής. Στον Άγιο Νικόλαο 500. Έναν έχουμε στο ξενοδοχείο. Αλλά ποτέ δεν υπήρχε περιφερειακό πρόγραμμα. Εμείς το κάναμε από μόνοι μας, με δικά μας λεφτά. Θεωρείτε ότι το Λασίθι είναι ρηγμένο συνολικά σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τροχιά? Όχι, σας λέω γενικά για την διαχείριση αποβλήτων. Γιατί το ακούμε πολύ συχνά αυτό. Εγώ το θέτω γενικά σαν ερώτημα. Ότι υπάρχει ένα αναπτυξιακό έλλειμμα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Όχι, δεν πρόκειται να το πάω έτσι αυτό. Mm-hmm. Το ζήτημα της ανάπτυξης είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δικό μας mm-hmm. και εν μέρη του κράτους. Εγώ πιστεύω στους ιδιώτες. Οπότε το γεγονός ότι το Λασίθι, ας πούμε το Ανατολικό Λασίθι, έχει ένα δικό του αεροδρόμιο και δεν έχει καταφέρει να κεφαλοποιήσει το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δημόσια επένδυση και να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις από πίσω, είναι ένα πρόβλημα που, όπως ξέρετε, είναι αδειοδοτικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η περιφέρεια έχει ένα μέρος της ευθύνης αυτό, γιατί, όπως ξέρουμε, στα περιφερειακά συμβόλια υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτό το έργο, στα διάφορα μεγάλα έργα που ήταν να γίνουν γύρω από εκείνο το αεροδρόμιο. Και έτσι υπάρχει η υποδομή εκεί, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να φέρει τους πελάτες, τους τουρίστες, ας πούμε. Υπάρχουν τα προβλήματα των οδικών, τα οδικά. Ας πούμε όμως, ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο που ενώνει τον Άγιο Νικόλαο με το Ηράκλειο. Δεν το έχουν άλλες περιοχές της Κρήτης με τα αντίστοιχα αεροδρόμια των Χανίων. Όχι, είναι χειρότερη η εθνική οδός εκεί από ότι είναι σε εμάς. Που όσο να είναι, έχουμε ένα διπλό κατάστρωμα διαχειριστικό στη Θέο. Που αυτό να το βρει στην υπόλοιπη Κρήτη δεν υπάρχει. Και μάλιστα ελπίζαμε ότι θα γινόντουσαν οδικά έργα και φοβούμαι ότι έγιναν πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή, εγώ είμαι τελείως απογοητευμένος από την παραγωγή της περιφέρειας όσον αφορά τα οδικά έργα. Στο δε ζήτημα της σήμανσης είναι καταστροφικό. Εγώ έγραψα ότι τρία πράγματα θέλω να κάνω για την Κρήτη. Το ένα είναι ο τουρισμός, αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Mm-hmm. Το άλλο είναι τα απόβλητα, τα οποία τα ξέρω γιατί είμαι μηχανικός περιβάλλοντος. Και το τρίτο είναι αυτή η άτιμη σήμανση στο επαρχιακό δίκτυο. Η οποία είναι απολύτως ανύπαρκτη. Πέρσι ήρθαν και τα ξυλώσανε ό,τι υπήρχαν και δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε σχεδιασμός. Ενώ σε Δήμους και άλλες περιφέρειες το ξέρω ότι μπορείς να έχεις μια ενιαία σήμανση όπου τοποθετούνται και οι ιδιώτες και υπάρχει μια ομοιομορφία. Αυτό ποτέ δεν συζητήθηκε για την Κρήτη. Τώρα, ούτε έγινε, ούτε σχεδιάστηκε, ούτε υλοποιήθηκε. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Λίγο, ναι. Καταρχήν, στο θέμα των απορριμμάτων. Η δουλειά της περιφέρειας ήταν να καταρτήσει ένα περιφερειακό σχεδιασμό έγκαιρα, και είμαστε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό και διεκδικήσαμε επιτυχία τους σπόρους, οι οποίοι δεν είναι απεριόριστοι.
Δηλαδή, τα πρώτα έργα που εγγράφηκαν στο ΕΜΕΠΕΡΑ που χρηματοδοτούν την ανθρωπογένωση είναι τα έργα της Κρήτης. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο στίχημα το οποίο κερδίθηκε με δημόσια χρηματοδότηση, ώστε και αν είσαι του ιδιωτικού τομέα, είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία τη στιγμή που άλλες περιφέρειες προσπαθούν να εντάξουν έργα ΣΔΙΤ. Προσπαθούν να εντάξουν ένα έργο ΣΔΙΤ. Και εμείς έχουμε εξασφαλίσει για όλα τα μεγάλα έργα αυτή τη στιγμή δημόσια χρηματοδοτική χρηματοδότηση. Αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία. Κατά τα άλλα, έχετε να δείτε ότι δεν προχωράει όπως θα έπρεπε να προχωράει από τους φορείς και από τους Δήμους κυρίως η διαλογή στην πηγή. Το οποίο είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα. Δεν έχουμε ξεμπλέξει με τα σκουπίδια, με τις υποδομές περιβάλλοντος και μόνο. Απλά έχουμε, αν θέλετε, το πλαίσιο, έχουμε τα μηχανήματα, αλλά πρέπει να βάλουμε την κοινωνία στο παιχνίδι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει ενημέρωση, θέλει αγώνα. Αυτό είναι το επόμενο. Τώρα, όσον αφορά το δικό κομμάτι που θέσατε για τον Άγιο Νικόλαο, μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος ήταν εκτός παραχώρησης και δεν είχε πει, είχε κάνει μελέτη, δεν είχε παραγγελθεί μελέτη από το Υπουργείο. Με δικά μας χρήματα χρηματοδοτήσαμε τον ΟΑΚ, βάλαμε σε χρηματοδοτήσαμε τη μελέτη του κομματιού λοιπόν από Ηράκλειο-Άγιο Νικόλαο και πίεσαν προς τα πάνω έτσι ώστε να γίνει ενιαία αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τις υποδομές μας τώρα στα Χανιά, αν ακούσετε τα παράπονα του Χανιώτες για τις δικές υποδομές, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι είναι εδώ. Και το κομμάτι ειδικά, μια βασική υποδομή που μας λείπει, είναι ένα δρόμος προδιαγραφών από αεροδρόμιο Εθνική Όδος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς το ζούμε στο Λασίθι που έχουμε τον Άγιο να παρεμπονιέται για τη Σιτία, η Σιτία για την Ιεράπετα και η Ιεράπετα για τον Άγιο. Οπότε τα έχουμε και μεταξύ μας αυτά. Λοιπόν. Το καταλαβαίνω. Πάντα μπορείς να παραπονιέσαι. Αλλά το ζήτημα είναι να κάνεις τη δουλειά. Σωστά, πολύ σωστά το θέτετε. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε στο δελτίο μας και εσάς κύριε Φώτη Κοκοτέ και εσάς κύριε Νίκο Καλογερή. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, κύριε Καλογερή. Είμαστε καλά. Αυτές είναι οι εικόνες που αξίζει να βλέπουμε.